Ιερουσαλήμ. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνια παράδοτο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυρίως, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ, έχει καμία ερώτηση,
πριν αρχίσω να λέω, αν έχετε, μπορεί και να μου κάνετε από αυτά που θέλετε. Αλλιώς θα ακούσετε ό,τι σας πω. Ποια δόνη υπάρχει. Υπάρχει καμία ερώτηση, καλά, για να πέσω. Ναι, δυνατά για να πω. Τι έκανε. Ναι. Σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Ναι. Ναι. Ακούσατε την ερώτηση. Κάποιος λέει άνθρωπος έχει στο σκύλο στο πηγάδι και εγώ στο πηγάδι για να μου σώσει το σκύλο και σκοτώθηκε αυτός αντί να σώσει το σκύλο. Έγινε αυτό το περιστατικό προφανώς. Θέλει να ξέρει πώς είναι η υπερβολή, λέει ο Γιάννης, αυτή η υπερβολική αγάπη στα ζωντανά. Κοιτάξτε να δείτε. Ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός, αγαπάει και τα ζώα, αγαπάει και τα φυτά, αγαπάει τα πάντα. Απλά τα αγαπάει στη θέση του στο καθένα. Σε άλλη τάξη είναι ο άνθρωπος, που δεν ξέρω αν πολλές φορές θα πέφτουν στο πηγάδι για τον άνθρωπο, που είναι αθάνατος, έχει ψυχή αθάνατη και προοπτική αιωνιότητας. Σε άλλη κατάσταση είναι τα ζωντανά, σε άλλη κατάσταση τα φυτά. Πάντως όλα αυτά οφείλουμε και πρέπει να τα αγαπάμε και να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί ο ίδιος ο Θεός έχει πλάσει τα πάντα. Οπότε εμείς αρμοδίως θα τους αγαπάμε και έχει ο Θεός. Δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία να γίνουμε ιδεολόγοι είτε της οικολογίας, είτε πώς να το πούμε, της ζωοφιλίας και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν αρχίζω και γίνομαι ιδεολόγος σε κάτι, ας πούμε, είμαι ζωόφιλος και το κάνω σημαία, τις περισσότερες φορές οδηγούμε σε υπερβολές. Το ίδιο πράγμα και με την οικολογία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ικανοί, ας πούμε, για λόγους οικολογικούς, να μην αφήσουν να υπάρχει κανένας άνθρωπος, ας πούμε, σε μια περιοχή, επειδή θα διαταράξει το περιβάλλον. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να αγαπάω τον Θεό, να αγαπάω τον συνάνθρωπο, και αφού αγαπάω τον Θεό και τον συνάνθρωπο, εκ των πραγμάτων θα αγαπήσω και τα ζώα και τα φυτά και τα πάντα, αλλά θα τα αγαπήσω με τον σωστό τρόπο, χωρίς υπερβολή. Σας είχα αναφέρει τις προάλλες το παράδειγμα του Παΐσιου, του Αγίου Παΐσιου, που επειδή πέρναγαν οι άνθρωποι και σπάγαν τα κυπαρισάκια που φύτρωναν τα μικρά στο διάβα τους, γιατί πήγαιναν να δουν τον Άγιο Παΐσιο, αυτός από ευαισθησία, όχι κάποια ιδιαίτερη οικολογική συνείδηση, όχι. Αυτό μην το σούγγινα, φιλότιμα. Πήγαινε το βραδάκι πριν πέσει για ύπνο και τα έδαινε, τα σπασμένα τα κυπαρισάκια τα μικρά, για να αναπτυχθούν και αυτά, γιατί λέγω Θεό, που πέρναγαν οι άνθρωποι, απρόσιτοι άνθρωποι της χώρας και τα πατούσαν. Το ίδιο πράγμα θα το δούμε να συμβαίνει με αγίους ανθρώπους και με τα ζώα. Να τα αγαπάνε, να τα προσέχουν, να μην τα βασανίσουν άσκοπα, αλλά δεν είναι και από τους ανθρώπους εκείνους που φτάνουν σήμερα να λένε να σπάσουν τις βιτρίνες στα χασάπικα, μην λοιπόν και σφάξουν τα ζωντανά και φάει ο κόσμος. Δεν υπάρχει αυτό το σημείο της υπερβολής. Απ' την άλλη μεριά, ο σωστός ο χριστιανός, που είναι και αγρότης, που είναι και κτηνοτρόφος, που είναι και αυτά, πάλι θα χρησιμοποιήσει τους φυσικούς πόρους με οποιαδήποτε μορφή τους και δεν θα τους καταχραστεί. Η κατεξοχήν οικολογία γίνεται, έτσι θα λέγαμε, πιο καλά, έτσι τη βιώνει κανείς, αν έχει καλή σχέση με αυτό που έφτιαξε τον οίκο του Θεού, με τον ίδιο τον Θεό. Αυτός έφτιαξε το περιβάλλον, αυτός έφτιαξε το οικοσύστημα, αυτός τα έφτιαξε όλα. Αν τον ακούσουμε και τηρήσουμε τις εντολές του, και αυτά θα είναι πολύ καλά. Τι είναι εκείνο που έχει οδηγήσει στην κατάχρηση και των ζώων και των φυτών και τα πάντα και του περιβάλλοντος? Η κληρονεξία. Το παράνομο κέρδος. Ο εγωισμός. Η επιβολή μας. Έτσι δεν είναι? Επιβαλόμαστε στα πάντα και επιβαλόμαστε και στη φύση με τρόπο ανάλογο πολλές φορές. Αν ο άνθρωπος είναι διαφορετικός και αυτά ρυθμίζονται αυτομάτως. Δεν υπάρχει λόγος έτσι να σηκώνουμε σημαίες, γιατί στην εποχή μας παρατηρείται να επικεντρωνόμαστε σε κάτι, να το κάνουμε σημαία και εν ονόματι αυτής της σημαίας να παίρνεις βάρνα τα πάντα, όλα τα μαγεία. Ο
οπότε έχουμε διάφορους ισμούς, εντάξει, ή λογίες, οικολογίες, ζωοφιλίες, ξενοπόρο, καπιταλισμούς, κομμουνισμούς, ιστορίες, αυτά, ακολουθούν μια ιδέα οι άνθρωποι και ονόματι μια ιδέα καταστρέφουν τα πάντα γύρω-γύρω από αυτή την ιδέα. Οπότε μετά για να υπερισχύσει η ιδέα, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Ενώ ο άνθρωπος που ζει με τον Χριστό και που αγωνίζεται να ζει με τον Χριστό, έχει μια διαρκή πορεία βελτίωσης. Φιλοτιμείται, εμπνέεται από το παράδειγμα του αρχηγού της πίστης μας και γίνεται όλο ένα και καλύτερος. Και βλέπετε, έχει στάδια. Θυμάστε τον Άγιο Κοσμάτων τώρα. Εμφανίζεται σε έναν χώρο και αρχίζει και λέει. Ποιος από εσάς, λέει, είναι έτοιμος να πουλήσει όλα αυτά τα υπάρχοντα και να τα δώσει στους φτωχούς. Κανένας δεν μίλησε. Ποιος είναι αυτό. Εγώ, λέει, θα τον συγχωρέσω και θα του δώσω εκεί να πάει στον παράδεισο. Λέει, και αυτός και η οικογένειά του. Δεν σήκωσε κανένα στο χέρι. Έβαλε άλλο στάδιο. Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος, αλλά είναι και βελτιώσιμος. Ποιος από εσάς, λέει, μπορεί να δώσει τα μισά. Α, σε πρόβαλε. Ελάτε, λέει, να το συγχωρέσουν όλοι, είπε σε όλο το χωριό εκεί, για να το ευχηθούν να πάει στον παράδεισο. Και αν έχει κάτι κάνει, λέει, να το συγχωρέσουν. Και το έκανε. Ποιος μπορεί να δώσει το 30%, το 10%. Κάποιοι λίγο περισσότεροι. Λέει, όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορείτε να δώσετε τίποτε. Τουλάχιστον μην αφαιρέσετε κάτι από τον συνάδελφο. Βλέπετε μια κλιμάκωση. Και μια κλίμακα μας μπροστά μας ο Θεός. Και μας καλεί να ανεβαίνουμε σκαλοπάτια. Το ότι εγώ σήμερα φτάνω στο πρώτο σκαλοπάτι, δεν σημαίνει ότι δεν θα φτάσω ποτέ στο τελευταίο. Έχω δρόμο μπροστά μου. Όσο σχετίζομαι με τον Χριστό, όσο συγκρίνομαι με τον Σταυροθέτα, μια και έχουμε τη σταυροπροσκυνήσεως αυτή την εβδομάδα και τον έχουμε στη μέση του Δήμου Σταυρό, τόσο και περισσότερο φιλοτιμούμε, τόσο και περισσότερο βελτιώνουμε. Και αν κάνω μια φορά και κανένα μισογύρισμα και ξανά χαλαστώ σαν άνθρωπος και ξανά πέσω σε λάθη και πάθη και αμαρτίες, πάλι έχω δικαίωμα με τη μετάνοια που είναι μια διαρκής κατάσταση στη ζωή μας. Δεν είναι στιγμιαία η μετάνοια. Να προχωρήσω πάλι μπροστά και ενδεχομένως να πω και πολύ πολύ μπροστά. Αυτό λοιπόν είναι το πράγμα που διορθώνει και τον άνθρωπο και την κοινωνία και το οικοσύστημα και τα ζωντανά και τους πάντες. Το απαραίτητο είναι η μετάνοια. Αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου να συγκρίνεται με το τέλειο, τον τέλειο, έτσι, και να θέλει και αυτός να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο της τελειότητας, που ξέρετε μόνος του δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Αλλά με τη χάρη του Θεού μπορεί να προχωρήσει. Και δίνει δικαίωμα ο Σταυρός του Κυρίου μας να αρνούμε διαρκώς έλεος, διαρκώς συγχώρηση. Λέει ο Πατέρας ότι από τότε που ετρώθη η πλευρά του Σταυροθέτος, που τρυπήθηκε με τη λόγη η πλευρά του Χριστού μας και ανέβησε αίμα και ύδωρο, έτσι αίμα και νερό, από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχει πάψει να λέει το αίμα του Κυρίου μας. Και όντως δεν έχει πάψει να λέει. Υπάρχουν παλιές αγιογραφίες που δείχνουν από αυτή την πλευρά που τρέχει το αίμα και το ύδωρο να πηγαίνει ένας άγγελος με ένα δισκοπότηρο να γεμίζει από αυτό το αίμα για να κοινωνήσει τους ανθρώπους. Και όταν κοινωνάμε και κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, τι κοινωνάμε? Φάρμακο αθανασίας. Και το πρώτο που λέμε, κάθε θέλουμε, λέει, να γίνουν αυτά εις άφεση αμαρτιών. Και η ζωή είναι όλη, δεν λέμε. Λοιπόν, αυτή η συγχώρεση, αυτή η άφεση, είναι η δυνατότητα της διαρκούς ανακαινήσεως του ανθρώπου. Διαρκώς γερνάμε από την αμαρτία, μαραζώνουμε, αρχίζουμε και αχριωνόμαστε όλο ένα και περισσότερο και διαρκώς όταν έχουμε σχέση με τον Χριστό και με τον Σταυρό του, μετανοούμε και αναγεννιζόμαστε. Φανταστείτε τώρα αυτό το τυπικό ζωής, να το πούμε έτσι, αυτό το τρόπο ζωής να τον έχουν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι. Τι γίνεται, μετανάλλεται αυτή η ζωή σε μία παραδεισένια σχεδόν κατάσταση.
αλλάζει όλος ο κόσμος. Το πρόβλημα της εποχής μας λοιπόν, μια και εγώ στην αρθρομή έτσι ο Γιάννης, είναι αυτό, ότι δεν μετανοούμε και πάντοτε αυτό σε σχέση με τον Σταυροθέντα Χριστό μας. Δεν ανακαινιζόμαστε. Κολλάμε στα λάθη μας και τι κάνουμε. Προσπαθούμε πεισματικά να τα δικαιολογήσουμε. Και εκεί εφευρίσκουμε διαρκή προβλήματα. Και δημιουργούμε προβλήματα στους ανθρώπους. Με το να μην αποδεχθώ το λάθος μου, να μην πω συγγνώμη, έσχαλα. Και να αρχίσω να προσπαθήσω να διορθωθώ, τι κάνω, εμένω αυτό. Και έρχεται η Πατερική Γραμματεία και λέει, το πίπτην ανθρώπων. Το πίπτην και μετανοεί ανθρώπων. Το πίπτην και εμένει την πτώση δαιμονικό. Το να πέφτουμε και να εμένουμε στην πτώση είναι δαιμονικό. Το μη πίπτην είναι ίδιο τον Αγγέλο. Αυτοί έχουν παγιωθεί στο καλό. Εμείς πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Αυτοί που δεν σηκώνονται, ξέρετε ποιοι είναι, είναι οι δαίμονες. Οι άνθρωποι σήμερα θέλουν, τείνουν να μοιάσουν στους δαίμονες. Η μετάνοια είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν να το αγγίξουν. Γι' αυτό και στην εποχή μας που είναι αντισταυρική, δεν θέλει σταυρό, δεν θέλει μετάνοια, δεν θέλει άσκηση, δεν θέλει προσπάθεια. Τι κάνει, θεσμοθετεί η εποχή μας το κακό. Και συμμαχούν όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση, οι περισσότεροι. Θεσμοθετεί το κακό. Τι πάθος έχει ο άνθρωπος σήμερα, είναι, που λέει ο λόγος, γυναικάς. Πριν από χρόνια τι κάναμε και με νόμο του κράτους, αποποινικοποιήσαμε τη μοιχεία. Το οποίο δεν το βλέπουμε με τα φυσικά ή τα θρησκευτικά, οι νομοθετούντες όταν δεν είχαν ποινικοποιήσει, αλλά το βλέπουμε κοινωνικά. Είναι βόμβα στα θεμέλια της οικογένειας. Και αφού η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας, είναι βόμβα στην κοινωνία. Ερχόμαστε λοιπόν, επειδή όλοι έχουμε παραξηλώσει αυτή την αμαρτία και τι λέμε. Αντί να κυνηγάμε τους ανθρώπους και να τους πηγαίνουμε στο δικαστήριο που κάνουν το κακό, τι θα τους κάνουμε, θα τους ατομοχοποιήσουμε. Αποποινικοποιείται. Ελεύθερο το δοκέμιο. 70% τα διαστήματα. Για ψηλοποιήσουμε. Τι πάθος έχουμε, φυγομονία. Θέλουμε ελευθέρως να κάνουμε έρωτα, αλλά τους κακούς του έρωτα να μην τους δεχόμαστε. Βγαίνανε εδώ και πολλά χρόνια οι φεμινιστικές ενώσεις και λέγανε το σώμα μας είναι δικό μας, θα το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το σώμα σου, κυρία μου, όχι όμως αυτό που βγαίνει από το σώμα σου, γιατί αυτό δεν μπορείς μόνο σου να το φέρεις στον κόσμο, ούτε καν με τον άντρα μας θα πλαγιάσεις. Πρέπει να θέλει και ο Θεός. Πολλοί πλαγιάζουν, αλλά παιδιά δεν κάνουν τέτοιο. Γιατί γινόταν έκτρωση, δικαίωμά μας η έκτρωση. Νομοποιήθηκε η έκδοση. 500.000 εκδόσεων το χρόνο. Τι γίνεται, θεσμοθέτηση του κακού. Θεσμοθέτηση της αμαρτίας. Το πονηρό το κάνουμε νόμο. Ήρθε τώρα στις μέρες μας, σου λέει τι, ομοφυλόφιλος ο άλλος. Ό,τι θέλει εσύ είναι το πρόβλημά μου. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Εμείς με το ζώο θα το κάνουμε ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Τι θα κάνουμε. Ελεύθερα να τους παντρεύουμε, λένε σε κάποια κράτη. Κάνανε και πολιτικούς λάθος, εδώ κάνανε σύγχρονες εκδίωσεις. Όταν ζει πολύ θα έχουν κι άλλο. Λοιπόν, σε άλλα κράτη κάνανε πολιτικούς λάθος. Σε ένα κράτος ήθελε μια να παντρευτεί με το ζώο της, με ένα άλλο, το παντρεύσαν το άλλο, δεν είχε πρόβλημα. Αλλού κάποιος θέλει να παντρευτεί με τον εαυτό του, θα σε παντρεύσουν με τον εαυτό σου. Και τι θεσμοθετούμε, τον αρκισισμό μας, τη διαστροφή μας, την ψυχασθένειά μας. Τη θεσμοθετούμε και το ονομάζουμε και αγάπη και ανεκτικότητα. Δεν είναι ούτε αγάπη, ούτε ανεκτικότητα. Γιατί όταν βλέπω τον άλλον και καταστρέφεται και του λέω πολύ καλά πας να φέρει. Έτσι συνέχισε. Είσαι εντός της μόδας, έτσι πρέπει να συνεχίσεις. Τι του κάνω, τον καταστρέφω. Το παιδί σου
όταν ακολουθεί λανθασμένο δρόμο, το αφήνεις να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο? Όχι βέβαια. Έρχεται τώρα η εποχή μας και τι λέει? Ποιος δεν έχει δοκιμάσει λίγο μαύρο, έτσι, λίγο χασισάκι? Άλλωστε η πολιτική μας το πηγαίνανε οι περισσότερες στην εξωτερικά πανεπιστήμια, η μαριχουάνα την είχαν έτσι για έτσι, να διασκεδάσουν λίγο μέχρι. Όχι, όλοι, αλλά αρκετοί, ίσως οι περισσότεροι. Οπότε σου λέει μια σκέφτη εδώ πέρα, ζούμε σε μια εποχή καλύτερη, για θεραπευτική χρήση τώρα θα ξεκινήσουμε, μετά ένας άλλος και πλέον πάμε και στα μπαλκόνια στην πλάστα της και θα θεσμοθετήσουμε το κακό. Μετά θα έρθει ο άλλος και θα πει δικαίως, αλλά αυτός που κάνει αυτό, τον αφήσετε. Εγώ που θέλω κάτι άλλο, λίγο πιο δυνατό, να με πιάσει, γιατί να μην τον αφήσουμε γι' αυτό? Να τον αφήσουμε γι' αυτό. Και τι κάνουμε? Τη ζωή μας κόλασε. Μη μετανοώντας, εμένοντας την πτώση μας και θέλοντας την πτώση μας να την κάνουμε κανόνα. Καταλάβατε τι γίνεται? Αυτό είναι ο αντισταθμικός τρόπος ζωής. Είναι αυτός ο τρόπος της ζωής που είμαι εγώ, αλλά δεν είναι απέναντι μου ο Χριστός. Είμαι εγώ και ο εαυτός μου. Και συγκρίνομαι με όποιον με βολεύει. Συνήθως με τους χειρότερους από μένα ή τους φαινομενικά χειρότερους, για να βγαίνω εγώ πάντοτε ο καλύτερος και λάθος. Και έρχονται καμιά φορά και διάφοροι επιστήμονες, τύπου ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, δεν ξέρω και ούτε, και λένε μη γεμίζουμε τους ανθρώπους με ενοχές, μη τους βάζουμε έλεγχο σε μιλήσεως, άστε τους ελεύθερους να ζήσουν. Και ζουν ελεύθεροι, αλλά έχουν ανάγκη τον ψυχολόγο να τους δίνει τα μάτια. Και έχουν ανάγκη να πληρώνουν 50, 60, 70, 80, 100 για να πάνε να κάτσουν στην πολυθρόνη και να αρχίσουν να ξεψαχνίζουν τα σωτικά τους, τα ψυχολογικά και να μπορούν να σταθούν σαν άνθρωποι, να μπορούν να κοιμηθούν διαταραγμένες προσωπικότητες για να είναι η εποχή μας. Καθίστε λίγο μακριά και δείτε πώς κινούνται οι άνθρωποι. Αλλά θα χρειάζεται να έχετε μείνει λίγο έξω από αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε πώς κινούμαστε? Σαν νευρόσπαστα. Πέρασε το πρωί ένας έτσι από εδώ, ήμουν στο γραφείο μέσα, ακούω, πα, τι είναι εδώ. Είχε περάσει, ζωρίστηκε κάπου, δίνει μία ζωή απέναντι στο κίνητο του παρκαρισμένου και σκόθηκε και έφυγε. Λέω, Θεέ μου, τι ταραχή που βαλάει αυτός ο άνθρωπος μέσα του. Δεν ήταν στην πανεπιστημίου. Ούτε στη σταδίου, ούτε ξέρω εγώ σε έναν δρόμο που εκείνησε. Σε ένα στενάκι που πετύχει. Βιαζόταν. Είχε τέτοια ταραχή, τέτοιο άγχος μέσα του, που κοπάνισε το αυτοκίνητο και έφυγε. Και το δικό του το αυτοκίνητο το κοπάνισε. Τι δείχνει αυτό? Αυτό το πράγμα. Να μην μετανοήσω και έκανε και κάτι, γρήγορα να φύγουμε, πάρουμε χαμπάρι. Αυτή η μη ανάληψη όμως της ευθύνης είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετα στις προδιαγραφές μας. Έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε άνθρωποι. Και ο άνθρωπος τι έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα? Τι έχει το κρατικό να μας έχει δώσει ο Θεός? Ψυχή ευάλωτη, λογικό, αυτεξούσιο, συνείδηση ως νόμο χαραγμένο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου από τον ίδιο τον Θεό. Και μάλιστα όχι στους χριστιανούς μόνο, αλλά σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει συνείδηση. Και η συνείδηση είναι ο μεγαλύτερος εισαγγελέας, παιδιά. Από την εισαγγελία γειτόνιας, από την αστυνομία γειτόνιας, από όλες τις αρχές και εξουσίες γειτόνιας, από τη συνείδηση δεν γειτόνιας. Πήγα να κοινωνήσω μια γυναίκα. Ήταν στα τελευταία της ζωή. Και ξέρετε τι μου λέει? Ξυπνάω, λέει, από τον ύπνο μου ακόμη και τώρα. Και βλέπω ένα κοριτσάκι και μου λέει, εμένα γιατί δεν μ' άφησες να μεγαλώσω? Και ήταν έκπτωση. Είχε φτάσει 85 χρονών, 86 και την ταλαιπωρούσε και το είχε εξομολογηθεί όσες φορές εξομολογείται. Από τότε από την πιτσιρίκα μέχρι τα βαθιά της γεράματα να έχει συνείδηση του ανθρώπου. Δεν είναι εύκολο να τη θυμώσεις. Κάποια στιγμή θα εξεγερθεί. Και όταν εξεγερθεί η συνείδηση,
τότε αν δεν έχει ζήσει τη μετάνοια και δεν έχει σχέση με τον Θεό, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Δεν έχεις την αντιπαραθέσεις. Το μόνο που τη συνείδηση μπορεί να της πει εντάξει, σταμάτα να με ταλαιπωρείς, είναι η αληθινή μετάνοια. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ταλαιπωριόταν και ας είχε προσπαθήσει να ζήσει τη μετάνοια. Φανταστείτε ανθρώπους που δεν ζουν τη μετάνοια. Γι' αυτό και βλέπετε και ο άλλος έχει τα πάντα πολλές φορές. Μπορεί να είναι πλούσιο, μπορεί να έχει θέσεις, μπορεί να έχει γιατρό και ταλαιπωρείται. Σου λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ. Πρέπει να κάνω κάτι, να χαλαρώσω, ξέρω. Κείνο, τα άλλα αυτά, άλλο το ένα στο ποτό, άλλο το παγόνι τη κοκαίνη, άλλο στο ποτό, άλλο από εκεί, άλλο στα πάθη. Τι είναι η καλλιέργεια του παθού μα, οι αμαρτίε μα, οι πτώσει μα. Μια προσπάθεια κάπου να αναπαυτούμε. Σε μια αγκαλιά, σε μια ειδωλή, σε κάτι, σε κάτι. Κάπου να ησυχάσει το μέσα μα. Αλλά το μέσα μα δεν ησυχάζει οπουδήποτε. Η ψυχή μα δεν ησυχάζει με οτιδήποτε. Πρέπει να ξέρουμε από ποιον πλαστήκαμε και τι θέλει από εμάς. Ποια είναι η αποστολή μας, ποιος είναι ο στόχος μας. Αφού λοιπόν πλαστήκαμε κατ' εικόνα και πάμε στο καθομοίωση, όσο το πιστεύουμε αυτό. Μην ψάχνουμε σε παράδρομους την ησυχία μας. Μην ψάχνουμε σωτηρία έξω από το σωτήρα. Προσπάθειες θρησκευτικές, αναζήτησης μεταφυσικής του ανθρώπου υπήρχαν από τη γέννηση του ανθρωπίνου είδους μέχρι σήμερα. Και βλέπουμε, ας πούμε, και στην αρχαιότητα οι Έλληνες πως ψάχναν. Είδατε, βρήκε ο Απόστολος Παύλος βωμό το αγνώστο Θεό, που σημαίνει ότι κάποιοι ψάχναν, είχαν την αναζήτηση. Το ίδιο πράγμα συνέβαινε και σε άλλα έθνη. Και σε άλλους λαούς και σε άλλους πολιτισμούς. Δεν θα ξεχάσω κάτω στο μουσείο στο Κάιρο που δείχνει τον Θεό ήλιο εκεί πέρα που έχουμε και τις ακτίνες του και μας έλεγε τώρα μουσουλμάνος Αιγύπτιος τη θεολογία τη δική του σώσμα σχετικά με τον Θεό ήλιο, πως ο Θεός ήλιος δεν μπορεί να το προσεγγίσει, λέει ο άνθρωπος, γιατί θα καεί, δεν μπορεί να ενωθεί μαζί του, λέει, με τον ήλιο, αλλά μπορεί να ενωθεί με τις ακτίνες του ήλιου. Το ίδιο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το γιορτάσαμε την πρώτη προηγούμενη Κυριακή, για να μας πει ότι ο Θεός είναι αμέθεκτος ως προς την ουσία, αλλά είναι μεθεκτός μέσω των ακτίστων ενεργειών του, που σαν τις ακτίνες του ηλίου έρχονται σε εμάς και μας θερμαίνουν και μας φωτίζουν και. Βλέπουμε λοιπόν, ψάχνουν παντού οι άνθρωποι, αλλά κάποιες το ψάξουν τελείως, γιατί έχουν τον Χριστό, ο οποίος δεν φέρνει απλώς μια θρησκεία, μας αποκαλύπτει την αλήθεια. Θυσιάζεται για μας, εξαγοράζει τη σωτηρία μας με τη σταυρική του θυσία. Και τι ζητάει από μας, να προσπαθούμε να είμαστε σε σχέση με εκείνον ουσιαστικά. Γιατί όταν σου λέει, αν με αγαπάς, τήρησε τις εντολές μου. Και όταν ξέρει ότι δεν θα τις στηρίξεις όλες, και σου λέει, κι αν δεν τα καταφέρεις και κάπου την πατήσεις, έλα και θα σε συγχωρήσω. Τι σου λέει με άλλα λόγια. Και μάλιστα λέει στους Αποστόλους, πόσες φορές του λέτε να συγχωρούμε, λέει η Απόστολη. Έως εδώ με κοντά και σε 7. Και χρησιμοποιεί το 7, που για τους Εβραίους έχει νόημα ως αριθμός και σημαίνει το άπειρο. Τι λέει με άλλα λόγια. Να είσαι σε διαρκή σχέση μαζί μου. Τηρώντας εντολές μου, μετανοώντας που δεν τις στήρισες και ζητώντας διαρκώς συγγνώμη και ερχόμενος διαρκώς προς εμένα μέσω αυτής της μετάνοιας. Εκεί που πάει να φύγει ο νους σου, η καρδιά σου, η ύπαρξή σου, σε άλλους δρόμους, να γυρνάς προς τα εμένα, να κάνεις ό,τι κάνει το ηλιοτρόπιο. Έχετε δει το ηλιοτρόπιο. Ξέρετε ποιο είναι αυτό. Είναι αυτό το φυτό που τρώμε το λιόσπορο, που λέμε. Και βγάζουμε το ηλιέδρο. Εκεί στη Ρουμανία που θα πάμε τον Απρίλιο, είναι γεμάτο κάπου μεγάλο με ηλιοτρόπια. Και βλέπεις τα ηλιοτρόπια την Ανατολή, ανοίγουν τα φύλλα τους και στρέφονται στον ήλιο και ακολουθούν την πορεία του ήλιου μέχρι τη δύση. Και στη δύση του ηλίου ξανακλίνουν τα φυλλαράκια τους και περιμένουν την Ανατολή για να τα ξανανοίξουν, να αντλήσουν από τον ήλιο όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε μια τέτοια σχέση μας με ο Θεός. Και όταν μιλάει και λέει πάντοτε χαίρεται,
αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Τι λέει ουσιαστικά? Να χαίρεις πάντοτε. Και πώς θα χαίρεις? Προσευχόμενος αδιαλείπτως. Τι λέει ο Δαβίδ ο προφήτης? Προορώπιν τον Κύριο ενώπιον του διαπαντός. Είχα μπροστά μου, λέει, τον Χριστό, τον Κύριό μου, έτσι, διαπαντός. Αυτό είναι η αδιαλειπτή προσευχή. Μια διαρκής στάση ζωής κατ' ενώπιον του Θεού. Που άλλοτε εκφράζεται με λόγια, άλλοτε εκφράζεται με μια τάση της καρδιάς να είναι ανοιχτή στην παρουσία του Θεού, στην ευλογία του Θεού, άλλοτε με χιλιούς δύο τρόπους. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Και όταν έχεις, λέει, αυτό το αδιαλείπτως προσεύχεστε, την διαρκή σχέση με τον Θεό, ουσιαστικά χαίρεσαι και τότε μπορείς να ευχαριστείς εν παντί. Να λες ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πάντα. Γιατί είσαι χαρούμενος. Γιατί? Γιατί βρήκες την πηγή της ενέργειας, την πηγή της δύναμης, την πηγή της ζωής. Ζωοποιείσαι, γίνεσαι δυνατός, αποκτάς ενέργεια. Μην πάει το μυαλό σε θετικές και αρνητικές ενέργειες, τέτοια πράγματα. Ενέργεια, ενέργεια, να ζήσεις όπως λέμε τη βενζίνα στην μηχανή. Εντάξει. Και αφού τα έχεις όλα, φτάνεις να αφήσεις από το τροφείο, ο Χριστός είναι το πάνω. Και εσύ, τι είσαι, να δείτε πώς δένουν όλα. Ο μηδέν έχουν και τα πάντα κατέχουν κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Χριστός είναι το πάνω. Και αφού έχεις τον Χριστό και είσαι με τον Χριστό, σε σχέση με τον Χριστό, έχεις τα πάντα. Και ας μην έχεις τίποτα. Και τότε βλέπεις πώς ο άνθρωπος υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα και εσύ ο απλός άνθρωπος με τις ανάγκες, με τις επιθυμίες, με τις αμαρτίες, με τα πάντα, μπορείς να ξεπεράσεις τα ανθρώπινα μέτρα και να κάνεις πράγματα που πολλοί θα ήθελαν να τα καταφέρουν και δεν μπόρεσαν ποτέ στη ζωή τους. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά συνδέθηκες με εκείνον που είναι η δύναμη, με εκείνον που είναι η ζωή, με εκείνον που είναι το πάνω. Και όταν συνδέεσαι με το πάνω, τι γίνεται? Γίνεσαι κι εσύ έμπτυνη μέτρου παντοδύναμος. Γιατί? Γιατί ενεργεί ο Χριστός μέσα από σένα και κάνει θαύματα, κάνει τα πάντα. Και το βλέπουμε αυτό να μην είναι μια θεωρητική προσέγγιση μιας πίστης που τη διαβάσαμε στην Καινή Διαθήκη, στις επιστολές από το Παύλο και στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι. Το βλέπουμε αυτό να πραγματώνεται στις ζωές των Αγίων. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το βλέπουμε γιατί έχουμε ζήσει Αγίους. Πάρα πολλοί από εμάς. Πλήστοι άνθρωποι διαβάζουν τον Άγιο Παΐσιο, αλλά και πάρα πολλοί το ζήσανε. Πήραν την ευχή του. Είδαν πως ενεργούσε η σχέση του με τον Χριστό και το ζήσαν στη ζωή του, στην ίδια. Το ίδιο και ο Πορφύριος. Ήρθαν άνθρωποι στο πεταχή που κοιτάξτε πώς είναι ολοζώντανα τα πράγματα, έτσι. Τώρα ήρθαν να εξομολογηθούν στον Παπαγιώτη τον Ταλέφαρο και πριν από λίγο καιρό εξομολογούνταν στον Άγιο Πορφύριο. Το ζήσανε. Ήταν ο πνευματικός τους. Και έρχονται και σου λένε πράγματα και λες, άγιο. Που ήσασταν και που καταντήσατε, μου θέλω να σας πω. Αλλά θέλω να σας πω, η αγιότητα ζωντανή. Ζωντανή. Να πηγαίνει ο άλλος με το παιδί του, το μωρό παιδί του στον Πορφύριο, και να του λέει αυτό το μωρό θα το συμπεριφερθείς έτσι και έτσι και έτσι. Έτσι θα το παιδαγωγείς. Συγκεκριμένη συμβουλή. Αν κάνεις ό,τι έχεις κάνει μετά από στο παιδί, θα το καταστρέψεις. Αυτόν τον τρόπο λέει και θα γίνει πολύ σπουδαίος. Θα γίνει ευαίσθητος άνθρωπος και πολύ καλός γιατρός. Σήμερα είναι γιατρός. Πολύ καλός γιατρός. Πήγε η άλλη εκεί πέρα και ήξερε τα εσώψυχά της. Και τη βοήθησε να πει πράγματα που δεν είχε πει ούτε στον πνευματικό. Πήγε στο Παΐσιο ο άλλος και είχε καρκίνο ολοκληρωτικό. Έτσι τον είχε διάσπαρτο καρκίνο, κακοήθεια, μεταστάσεις, ιστορίες, αυτά. Τελειωμένη περίπτωση με τα ιατρικά δεδομένα. Και τον έκανε καλά. Και ζήτησε ο Παΐσιο να πάρει εκείνο τον καρκίνο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να του δοθεί περισσότερη ζωή, περισσότερη ευκαιρία.
Τόλμησε και το ζήτησε από τον Θεό. Χάρη της αγάπης. Και ο Θεός το έκανε. Και λένε κάποιοι οι θεολόγοι μας ότι οι Άγιοι τι γίνονται, συγκυβερνήτες του κόσμου μαζί με τον Θεό. Κυβερνάνε από κοινού με τον Θεό τον κόσμο. Γιατί έχουν παρησία. Έχουν δύναμη. Γιατί είναι σε σχέση. Και ο Θεός ο προσωπικός που είναι ο Χριστός μας, στη σχέση δίνει και παίρνει. Δεν είναι μόνο να φαγάσει ο Χριστός. Άμα το παιδί του είναι φιλότιμο και άμα το δει το παιδί του ότι θέλει να είναι σε σχέση μαζί, ανταποκρίνεται επίσης όλες πολλές φορές. Για να σας πω και κάτι, γίνεται και μικρότερο από το παιδί του ο Χριστός. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ ταπεινός ο Χριστός. Να την ταπείνωση μπροστά σας, ο Σταυρός. Δεν είναι μόνο το μέτρο της αγάπης του Χριστού, αλλά είναι και η εσχάτη ταπείνωση, έτσι. Ένας τέλειος Θεός που πεθαίνει. Ενώ είναι πέρα από το θάνατο. Πάνω από το θάνατο. Αυτός τον επέτρεψε για τους ανθρώπους. Και όμως καταδέχεται να πεθάνει. Και να πεθάνει γιατί είναι. Για να δώσει ζωή σε εμάς. Για να μας βάλει σε μια φιλότιμη σχέση μαζί του. Έτσι λοιπόν, προσκυνώντας τον Χριστό μας, τον Σταυρωμένο, και ζώντας σε μια διαρκή σχέση μαζί του, ουσιαστικά τι κάνουμε. Ανακαινιζόμαστε διαρκώς. Και ολοένα και περισσότερο, αρδεύεται η ψυχή μας, ποτίζεται με τη χάρη του, με την ευλογία του, και γινόμαστε ωραιότεροι, καλύτεροι, νεότεροι και αθάνατοι εν τέλει. Έγινε στον καθένα από εμάς το πώς θα χρησιμοποιήσει το Χριστό που του προσφέρεται πραγματικά. Όταν ερχόμαστε την Κυριακή, βγαίνει ο παπάς, βγαίνει ο παπούλης εδώ την Κυριακή και λέει όσοι θα έρθετε με την ευλογία του πνευματικού σας να κοινωνήσετε, λέει, να το κάνετε με την ευλογία του πνευματικού, τι εννοεί δηλαδή, να προσπαθείτε να είστε σε μετάνοια, σε μια προσπάθεια πνευματική για να είναι ζωή αυτό που θα πάρετε, αιώνια, να είναι άφηση αμαρτιών και να μην γίνει φωτιά να σας κάψει. Όταν λοιπόν εγώ σταθώ φιλότιμα στον Χριστό, εκείνος θα με κάνει όλο ένα και ωραιότερο. Όταν εγώ πάω να υποκλέψω τη χάρη, χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς δηλαδή να κάνω αυτή τη μικρή φιλότιμη προσπάθεια, τι είναι τώρα, τόσο δύσκολο να πάω να πεις ένα συγχώρεσέ μου Θεό, έχω κάνει λάθη. Μήπως δεν θα σε συγχωρέσει, όπως το έχει πει, έλα και θα σε συγχωρέσω. Μόλις θα πάω έτσι, χωρίς καμία τέτοια διάθεση, τότε, επειδή το φάρμακο είναι πολύ βαρύ, θα σου κάτσει στο στομάχι. Και τότε αντί να ανακαινιστείς, αντί να προχωρήσεις, πηγαίνεις ακόμη πιο πίσω. Και αυτό ακόμη είναι φιλανθρωπία από τον Θεό. Το να επιτρέψει να πας πιο πίσω, να αρρωστήσεις. Το να επιτρέψει να πάθεις από την ανάξια αυτή η κοινωνία. Γιατί? Για να σε φέρει σε μετάνοια και να διορθωθείς και την επόμενη στιγμή να προχωρήσεις ακόμη πιο μπροστά. Αλλά να παίρνουμε τα μηνύματα. Και τα μηνύματα κάνεις τα παίρνουν σε σχέση με τον Χριστό. Τότε, Γιάννη, που είσαι που είχε κάνει και την ερώτηση, η σχέση σου με τους ανθρώπους εξομαλύνεται, η σχέση σου με την φύση εξομαλύνεται, η σχέση σου με την κοινωνία ολόκληρη, με τα ζωντανά, με τα πάντα είναι πάρα πολύ όμορφη. Αλλά αν δεν ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο, έχουμε διαρκώς μία μάχη. Μάχη με τους πάντες και με τον εαυτό μας. Βλέπετε ο λαός πόσο ωραία το διατυπώνει. Αυτός δεν δε κάνει ούτε μετά άντερά του λέει. Γιατί? Έτσι είναι ο ταραγμένος άνθρωπος. Με την ίδια του την ύπαρξη ταλαιπωρείται. Τρώγεται. Ο άνθρωπος όμως που ανοίγεται στο Θεό, όπως λέει ο Ψαλμός, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, σαν μια γη ξεραμένη που περιμένει τη δροσιά της βροχής για να αφραντέψει και να γίνει ωραία γη καρποφόρα. Όταν ο άνθρωπος ανοιχτεί έτσι στο Θεό και περιμένει να τον δροσίσει ο Θεός, τότε αυτός ο άνθρωπος γίνεται τέλειος άνθρωπος, κατά αναλογία. Βαδίζει στην τελειότητα. Και αυτός ο άνθρωπος ειρηνεύει με τον εαυτό του, με τον Θεό, με τους άλλους, με το σύμπαν και πορεύεται εν ευχαριστία
πορεύεται μέσα σε χαρά, μέσα σε μία διαρκή ανάβαση. Γι' αυτό να συντηρούμε τη χαρά και να τη συντηρούμε έτσι, όχι με χαζοχαρούμενες απόπειρες, απλά να είμαστε χαρούμενοι έτσι, λέγοντας ωραία λογάκια ένα στον άλλο, όχι. Να συντηρούμε τη χαρά συντηρώντας διαρκώς την ενατένιση του Σταυροθέντος. Να έχουμε έναν Σταυροθέντο στο σπίτι μας, μια εικόνα του Σταυρού, να τον ευλέπουμε και να φιλοσοφούμε πάνω σε αυτόν. Και αυτό προσευχή, να βλέπετε την εικόνα. Λένε οι πατέρες, οι εικόνες είναι το βιβλίο ή των αγραμμάτων. Εγώ θα πω και των εγγραμμάτων. Γιατί όσο μια εικόνα λέει, είναι χίλιες λέξεις. Βλέπεις τον Χριστό εκεί πέρα και τον βλέπεις, ειδικά η Βυζαντινή εικόνα της Σταυρόσεως, και έχει απλωμένα τα χέρια, δεν είναι κρεμασμένος, δεν είναι νεκρός. Είναι ζωντανός και κοιμημένος πάνω στο Σταυρό. Τα έχει εκεί τα χέρια, έτοιμα να αγκαλιάσει τον καθένα. Και τον βλέπεις να είναι εκεί, να στάζεται ο Ιωάννης. Και κάτω-κάτω, θα δείτε στη Βυζαντινή εικονογραφία, εκεί που τρέχει το αίμα, οι σταλαγματίες να παίρνουν σε ένα κρανίο. Το κρανίο του Αδάμ. Και να ξεβλέπει με αυτό το αίμα την αμαρτία του Αδάμ, και στον πρόσωπο του Αδάμ, την αμαρτία όλων μας. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να λέει προσευχή, κουλουριά σου λέει στα πόδια του Σταυρού. Κι άρχισε από εκεί πέρα, λέει, σαν ένα μικρό παιδί που κουλουριάζει στα πόδια του πατέρα του, να λες, Ιησού μου, μην κοίτατε, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου. Και όταν λέει με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίσεις, τότε τι θα κάνει, λέει, δεν θα σε ελέησει, δεν θα σου δώσει τη χάρη. Μας κυνηγάει ο Θεός. Μας κυνηγάει να μας ελέησει. Πολλές φορές είμαστε εκτός εκκλησίας. Είμαστε μακριά και εκείνος μας κυνηγάει. Και στέλνει και αγγέλους και στέλνει και αγίους να μας τον γνωρίσουμε. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε ακούσει περιπτώσεις και έχουμε ζήσει περιπτώσεις. Ο άγνωστοι Άγιοι πήγαν και είπαν στον άνθρωπο που είχε ανάγκη, που πέθανε στην εντατική. Είμαι ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάρτυρας. Θα γίνεις κανένα μη φοβάσαι. Όταν γίνεις ένα να με συναντήσεις. Άπειρες περιπτώσεις. Άπειρες περιπτώσεις. Και με πολλούς Αγίους. Και λες τι γίνεται, παιδί. Τέτοιο κυνήγι. Σε αυτή την εποχή που έχει περισσεύσει αμαρτία, σε αυτή την εποχή που ο διάβολος έχει κάνει μεγάλη σπορά, ο Χριστός είναι πιο μάρτυρας. Κάνει πολύ μεγαλύτερη σπορά. Γιατί εκείνος αγαπάει. Και αργά ή γρήγορα θα πάμε και θα πέσουμε στην αγκαλιά αυτού που μας αγαπάει. Όχι αυτού που θέλει να μας πάει τα πάντα και να μας αφήσει αδιανούς και να μας πετάξει στην άκρη, που θέλει να μας καταστρέψει. Με τον Χριστό λοιπόν να είμαστε διαρκώς σε σχέση μαζί του και ασφάλμα να του λέμε έσφαλα. Τι λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, απλούστατα και θα τελειώσω εδώ πέρα. Εγώ Θεέ μου λέει ως άνθρωπος ήμαντο. Σύνδε ως Θεός συγχώρησον. Τι απλότητα. Εγώ λέει σαν άνθρωπος αμάρτησα. Και εσύ που είσαι Θεός τι θα κάνεις, συγχώρησε. Αυτή η απλότητα, αυτό το θάρρος, αυτή η παρησία προέρχεται από τη σχέση με τον Χριστό. Αν δεν έχει σχέση, δεν τολμάς ούτε να το σκεφτείς. Όταν όμως έχει σχέση με τον Χριστό, έχεις και γεύση από τον Χριστό. Ξέρεις ότι σ' αγαπάει. Το έχεις νιώσει έστω και μια φορά. Και αποκτάς αυτό το θάρρος. Και όσο αποκτάς τέτοιο θάρρος, τόσο σου δίνει περισσότερα επιχειρήματα ο Θεός για να ξέρεις ότι πραγματικά σε αγαπάει.